φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ. Είμαστε εδώ στο γήπεδο της Αλαβούτα, στο Περιστέρι, όπου ήρθαμε για να μιλήσουμε για τον αθλητικό όμιλο Περιστερίου. Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχουμε τον άμεσο συνεργάτη του Αλβέρτου Παπαδάκη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και τεχνικό διευθυντή των τμήματων υποδομής και προπονητή της κάτω των 18, τον Χρήστο Παλίδη. Χρήστο, καλησπέρα. Λοιπόν, Χρήστο, καταρχήν συγχαρητήρια για το ανδρικό τμήμα. Είστε αίτητοι, έχετε 4 νίκες, 2 ισοπαλίες, είστε στην κορυφή του ομίλου μαζί με το Χολαργό, ισόβαθμοι. Το περιμένατε να έχετε αυτή την πορεία? Εμείς βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Προσπαθούμε να μην χαθεί κανένα δευτερόλεπτο. Θέλουμε η προπόνησή μας να δίνει αξία. Θέλουμε να βγάζουμε παιδιά από την Ακαδημία μας, στο αντρικό. Θέλουμε να έχουμε χαμηλό μέσο όρο στην ενδεκάδα. Αυτοί οι δείκτες είναι πιο σημαντικοί για εμάς. Φέτος, με συγχωρείς, έχουν προωθηθεί παιδιά στο ανδρικό τμήμα? Αρκετά. Μπορείς να μου αναφέρεις και κάποια ονόματα? Να αναφέρω τον Τρόκα, τον Διομισόπουλο, αλλά να τονίσω ότι και ο Κουτσούκου και ο Λέτσι και ο Σετελάρης προέρχονται από την Ακαδημία. Αυτό, δηλαδή υπάρχει ένα σύνολο το οποίο είναι αθρηστικό με την πάροδο του χρόνου και ο όμιλος εξελίσσεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Τώρα, η πορεία, είστε αίτητη, Χρήστο, μέχρι στιγμής. Είσαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, από την βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι στιγμής, στις 6 πρώτες αγωνιστικές? Εντάξει, είναι αίτητη η ομάδα. Η ομάδα είναι αποτελεσματική. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι στόχοι μας είναι πιο συγκεκριμένοι. Δηλαδή τι, εμάς δεν μας ενδιαφέρει να πάρουμε πρωτάθλημα στην κατηγορία. Εμάς μας ενδιαφέρει να εργαζόμαστε για το τώρα και για το αύριο το ομίλου. Σε αυτό το στόχο οφείλω να πω ότι έχουμε πολλά να διορθώσουμε ακόμα και είναι πιο σημαντικό να διορθώσουμε κάποιες διαδικασίες μέσα από τον τρόπο λειτουργία της ομάδας. Αναπόφευκτα η καλή δουλειά θα φέρει και τα αποτελέσματα. Ωραία. Τα τμήματα υποδομής, πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία του Ομίλου, Χρήστο? Εντάξει, είναι αρκετά παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός... Υπήρξαν κάποιοι γονείς που φοβήθηκαν να φέρουν τα παιδιά τους? Ναι, υπάρχει φόβος. Εμείς σαν Ακαδημία τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας. Είμαστε πάρα πολύ τυπικοί, θα έλεγα πέραν του δέοντος. Σε κάθε περίπτωση η Ακαδημία έχει αρκετά παιδιά, αρκετή πλαδιά. Μπορούμε περισσότερα. Είναι ένας από τους στόχους που έχουμε θέσει, που τον θεωρούμε σημαντικό και αποτελεί στόχος διαδικασίας. Ωραία. Να μου αναφέρεις το προπονητικό team της Ακαδημίας. Εσύ είσαι στην κάτω των 18, προπονητής. Είναι ο Σάκης ο Αναστασόπουλος, είναι στην K16. Είναι ο Γιάννης ο Γαϊτανίδης στην K14. Είναι ο Γιάννης ο Μπούζας, ο οποίος είναι και αυτός στην K14 στα διπλά τμήματα. Είναι ο Γιώργος Σογιάννου, ένα νέος προπονητής στην οικογένειά μας, στην προπονητική. Και είναι και ο Κώστας ο Καπώνης, άλλο ένα παιδί, ο οποίος είναι για τις πιο μικρές ηλικίες. Η συνεργασία σου με τον Αλβέρτο Παπαδάκη στο ανδρικό τμήμα? Για τον Αλβέρτο θέλω να πω πολλά καλά λόγια. Σε κάθε περίπτωση θα πω ότι πέραν όλων των άλλων, ο Αλβέρτος είναι ένας άνθρωπος που μας εμπνέει. Και εμένα προσωπικά με εμπνέει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω περισσότερα λόγια για τον Αλβέρτο. Να μείνω σε αυτό. Ωραία. Χρήστο, τι να περιμένουμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος από τον ΑΟ Περιστερίου? Για το ανδρικό τμήμα. Για το ανδρικό τμήμα, μάλιστα. Σίγουρα θα είμαστε μια ομάδα η οποία θα μπαίνει μέσα στους αγώνες για να μην χάσει. Από τώρα μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και πως η ομάδα, αυτό είναι σίγουρο, θα βελτιώνει συνεχώς τους δείκτες της μέρα με την ημέρα. Δηλαδή χωρίς να κάνει κοιλιά. Αυτό είναι ένας δομικός στόχος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να βελτιώνουν τα παιδιά αυτά και να διεκδικήσουν και οι ίδιοι κάτι περισσότερο από το να παίζουν στον όμιλο Περιστερίου, ίσως και κάτι παραπάνω. Ωραία.
Χρήστο, ρώτησα και τον Αλβέρτο πριν, ρωτάω και σένα, υπάρχουν ταλέντα στον Όμιλο? Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι πιστεύω ότι υπάρχουν ταλέντα. Εγώ αντιμετωπίζω όλα τα παιδιά προσωπικά, μια που το με ρωτάτε. Όλα τα παιδιά τα αντιμετωπίζω ως δυνητικά, ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σήμερα τον προπονώ με το ενδεχόμενο αύριο να γίνει επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και έτσι προπονούμαστε. Και έτσι δουλεύω. Πραγματικά σας λέω ότι προσπαθούμε να μην χαθεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Για κανένα παιδί. Για όλα τα παιδιά. Ο Όμιλος Περιστέριου είναι μια ομάδα για νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να γίνουν καλύτερα. Ωραία. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε και στην Ακαδημία. Πάντα σίγουρα επιτυχίες. Μπορούμε καλύτερα, έτσι. Σίγουρα μπορούμε καλύτερα. Πάντα επιτυχίες στην ομάδα. Πάνω απ' όλα υγεία. Και περισσότερο, εάν κάποιος γονιός θέλει να φέρει το παιδί του στην Ακαδημία του ΑΟΥ Περιστερίου, πού μπορεί να απευθυνθεί, Χρήστο? Είπατε γονιός, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία λέξη. Γονιός έχει σαν. Η ύπαρξή του είναι για να στηρίζει τα παιδιά του. Ο γονιός δεν είναι για να κάνει γονιδί. Ένας γονιός θα μπορούσε σίγουρα να φέρει το παιδί του στην ομάδα μας και να αναλάβει και το ρόλο του γονιού, δηλαδή να στηρίζει το παιδί του στα δύσκολα και στα εύκολα. Σίγουρα πρέπει να απευθυνθεί στη διοίκηση, στη γραμματεία μας. Υπάρχει το τηλέφωνο που να το βρει οπουδήποτε, στο site. Στο γήπεδο Τσαλαβούτα. Στο γήπεδο Τσαλαβούτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ.